Hello, my guest. Okay. Ora che bella. Αλλά πρέπει να περάσω από το αστυνομικό τμήμα πρώτα, να κάνω αναγνώριση υπογραφής. Και αυτό γιατί ξεκινάω μαθήματα οδήγησης. Όχι, έχω δίπλωμα μηχανής, προφανώς. Απλά λόγω του ότι θα πάω στην Αγγλία, χρειάζομαι και το αυτοκίνητο εκεί πέρα. Οπότε καλό αργά παρά ποτέ. Τώρα πάμε να πάω στο τμήμα της Νίκαιας, που είναι σε κυποθέα τρόπο πίσω. Να βγάλω το... να κάνω το γνήσιο υπογραφή. Ο καιρός είναι δροσερός, έβαλα μπουφανάκι από ό,τι βλέπετε. Δεν γίνονταν αλλιώς. Στην Τζαβέλα, θα πιάσουμε τη Γρεβενό να δούμε πάνω. Λαοδικίας. Και από εκεί θα φτάσουμε στο Κήπο Θέατρο. Πάμε καλό μου φίλε. Εδώ θέλω να σταματήσει. Που λέτε, ναι, εντάξει, ξέρω κάποια βασικά πράγματα για το αυτοκίνητο. Έχω οδηγήσει κάνα δύο φορές, 3-4 ίσως. Απλά ήταν κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ. Εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα, δεν μπορώ τώρα να μπαίνω σε κουτιά. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές στη ζωή πρέπει να συμβιβαστείς. Και εφόσον σκέφτομαι ότι θέλω να εγκατασταθώ στην Αγγλία και στο Λονδίνο πιο σωστά, πιο συγκεκριμένα, εκεί οι βροχές είναι καθημερινές, το κρύο παρά είναι ζουφτερό και σκεπτόμενο ύστερα και το θέμα της οικογένειας, πρέπει να δούμε κάτι σε αμάξι. Πες λίγα γράφτηκα. Θα δώσω κανένα δυο χαρτιά που μου έχει δώσει με γνήσια υπογραφής και τα λοιπά, οπότε θα πεταχθώ τώρα στο τμήμα, μιας και Σαββατοκύριακο τα κέπτε τα πρόλαβα. Έχουμε και το λεωφορείο μπροστά μας, 909. Κρατικό Νίκαιας Άγιος Βασίλειος. Δυστυχώς για πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσα. Ειδικά τα τελευταία, πριν 2-3 χρόνια το χρησιμοποιούσα για άσχημο λόγο. Άντε να κάνεις. Εγώ κάποια στιγμή θα πάω δεξιά και να περάσω το λεωφορείο. Τι έχουμε να κάνει, τι κουβαλάει. Α, νόμιζα ότι είχε κάτι κάποιο παιδί μπροστά. Και σκάλωσα και λέω, ρε φίλε, τι κάνετε.
κάνω εδώ αριστερά, να παρκάρω ακριβώς πάνω από το βήμα.